Μέχρι να δόξω τω Θεώ. Να δούμε τι γίνεται καταρχήν με τα ενίκια των φοιτητών, της φοιτητικής στέγης, η οποία συνήθως προσδιορίζεται σε συγκεκριμένες περιοχές, κατά κανόνα εκεί κοντά που είναι οι σχολές, έτσι δεν είναι? Έχετε απόλυτο δίκιο. Κύριε Παγώνη, η φετινή χρονιά καταγράφει αυξητικές τάσεις ακόμα και 26% όσον αφορά την Αθήνα σε σχέση με το 2021. Σκεφτείτε ότι μόλις μία στις 10 κατοικίες κατάλληλα για φοιτητές διατίθεται με ενίκεια έως 300 ευρώ όσον αφορά το κέντρο των Αθηνών. Παρόμοια περίπου είναι και η εικόνα στη Θεσσαλονίκη, μία στις 4 κατοικίες διατίθεται με ζητούμενα μισθώματα έως 300 ευρώ. Θα σας πω ένα παράδειγμα ότι αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή στο Βουδί, μια γκαζονιέρα έως 35 τετραγωνικά μέτρα, κύριε Παγώνη, το κοστολόγιο της είναι από 380 λοιπόν, ευρώ. Λοιπόν, κύριε Μπάκα, να δούμε 300... τις κάρτες. Έχουμε κάρτες που αναφέρουν συγκεκριμένα, απεικονίζουν αυτά τα οποία λέμε. Βλέπουμε στο Βουδί γκαζονιέρα, δηλαδή διαμέρισμα μέχρι 35 τετραγωνικά, 380 έως 480 ευρώ και διάρρη 450 έως 500. Αχριβώς, οι αστερίσκοι, τι σημαίνουν οι αστερίσκοι? Ο αστερίσκος, οι δύο αστερίσκοι σημαίνουν ότι μιλάμε για να αναφερόμαστε σε ένα ακίνητο που είναι πλήρως ανακαινισμένο, επιπλωμένο και με το σύνολο των οικοσκευών. Είναι σημαντικό να σας αναφέρω ότι το 2021 αυτή η γκαζονιέρα στο Βουδί είχε ζητούμενο μίσθωμα από 300 έως 380 ευρώ. Άρα βλέπουμε 80 ευρώ αύξηση στην ανώτατη και 100 τιμή σε σχέση με πέρυσι. Ενώ το διαράκι πέρυσι είχε από 360 ευρώ ως 500 ευρώ. Άρα καταγράφω μία αύξηση στην κατώτατη τιμή ακόμα και 90 ευρώ. Τόσο ζωγράφη μια περιοχή, η οποία κατά κύριο λόγο είναι φοιτητική περιοχή, οι τιμές για αν είναι μια γκαζονιέρα έως 35 τετραγωνικά μέτρα από 320 ευρώ έως 420 ευρώ, αν το συγκεκριμένο ακίνητο είναι πλήρως επιπλωμένο με το σύνολο των 20 ευρώ. Λοιπόν, πάμε στην Πάτρα που είναι μια άλλη περιοχή με μεγάλο φοιτητικό πληθυσμό κάθε χρόνο. Έχετε δίκιο. Στην Πάτρα είναι η περιοχή Αγία Σοφία που την επιλύουν κατά κύριο λόγο οι πιο πολλοί φοιτητές που σπουδάζουν στο Πανεπιστήμιο των Πατρών. Ένα σπίτι έως 25 τετραγωνικά, δηλαδή ένα μικρό στούντιο, έχει ένα κοστολόγιο από 150 ευρώ έως 210 ευρώ και για ένα σπίτι από 30-45 τετραγωνικά μέτρα από 220 ευρώ έως 450 ευρώ. Να αναφέρω το εξής, ότι το συγκεκριμένο ακίνητο από 30-45 τετραγωνικά μέτρα το 2021 είχε κόστος έως 350 ευρώ, δηλαδή έχουμε μια αύξηση 100 ευρώ τον μήνα φετινή χρονιά όσον αφορά την περιοχή της Αγίας Σοφίας της Πάτρας. Εντυπωσιακή άνοδος τιμής. Για να δούμε Θεσσαλονίκη, έχουμε την Καμάρα για τη Ροτόντα, δύο περιοχές πολύ δημοφιλείς. Δύο περιοχές που ξεπιλέγουν ακριβώς πάρα πολλοί φοιτητές στη Θεσσαλονίκη, από 300-550 ευρώ ένα κίνητο από 30-45 τετραγωνικά μέτρα. Να ξέρετε, η Θεσσαλονίκη έχει πολύ έντονη κινητικότητα στις βαριχνούς μισθώσεις, γι' αυτό και πολλά κίνητα πλέον είναι πλήρως επιπλωμένα και ανακαινισμένα. Ένα σπίτι από 50-60 τετραγωνικά από 420 έως και 590 ευρώ. Συνοτώντα πάλι από 320-500 ευρώ τη φετινή χρονιά, ενώ πέρυσι ήταν έως 400 ευρώ και ένα σπίτι από 50-60 τετραγωνικά μέτρα από 360 ευρώ και 550 ευρώ, όταν πέρυσι η ανώτατη τιμή δεν ξεπερνούσε τα 480 ευρώ. Πάμε να δούμε στην υπόλοιπη Ελλάδα ποια εικόνα υπάρχει. Στην Κομοτηνή τώρα, ένα σπίτι, ένα μικρό στούντιο, βλέπουμε ότι η τιμή του είναι από 200-250 ευρώ και από 200-330 ευρώ το σπίτι, το οποίο είναι από 30-45 τετραγωνικά μέτρα, πέρυσι ήταν έως 250 ευρώ. Στα Γιάννενα από 240 έως 300 ευρώ, ενώ πέρυσι ήταν έως 250 ευρώ. Από 45 τετραγωνικά μέτρα μέσα από 250 ευρώ έως 400 ευρώ, αν είναι πλήρως ανακαινισμένο και επιπλωμένο. Η περσινή χρονιά ήταν πιο οικονομική, με τα σπίτια να είναι γύρω στα 250 με 270 ευρώ, άρα καταγράφουν μια αύξηση 130 ευρώ το μήνα. Στο Ηράκλειο 180 έως 320 ευρώ το σπίτι που είναι έως 25 τετραγωνικά και από 30-45 τετραγωνικά από 220-380 ευρώ. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Μπάκα. Στα Χανιά, γιατί δεν έχει καθόλου γκαρσονιέρα? Είναι όλα Airbnb, Ακριβώς, κύριε Παγώνη, είναι το μεγαλύτερο ποσοστό των ακίνητων διατίθεται στο πλατφόρμα βραχυχρόνια μίσθωση. Αν δούμε και τις τιμές που είδαμε για ένα σπίτι από 30-40 τετραγωνικά μέτρα στα Χανιά, είναι από 350 έως και 500 ευρώ, ενώ πέρυσι ήταν έως 420 ευρώ. Και πάλι, αν βρει κάποιο ένα ακίνητο από 30-40 τετραγωνικά μέτρα στα Χανιά, πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και πολλοί ιδιοκτήτες τα δίνουν, τα έχουν γράψει μόνο στο πλατφόρμα βραχυχρόνια μίσθωση και τα δίνουν στου φοιτητέ για το διάστημα Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και τον Ιούνιο μήνα. Είναι χαρακτηριστικό ότι, και πολύ γνωστό βέβαια, ότι όπου υπάρχει πολύς τουρισμός δεν είναι μόνο το θέμα της ακρίβειας του ύψους των ενοικίων, αλλά είναι και δυσέβρετα. Δεν υπάρχουν. Διατίθεται για βραχυχρόνια μίσθωση. Κύριε Παγώνη, η ίδια εικόνα είναι και στην Καλαμάτα και στην Κέρκυρα, διότι υπάρχει έντονη κινητικότητα τουριστική και του καλοκαιρινού μήνα.